θέλουμε για άλλη μια φορά να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, που εδώ και ένα μήνα πλέον δοκιμάζεται, χτυπάται και δολοφονείται από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Οι σχεδόν 10.000 νεκροί, εκ των οποίων πάνω από τους 3.500 είναι παιδιά. Οι εικόνες φρίκης και απανθρωπιάς που αντικρίζουμε τόσες μέρες μας γεμίζουν οργή και αγανάκτηση. Και περισσότερα απ' όλα, επειδή η χώρα μας έχει επιλέξει για άλλη μια φορά να είναι με το μέρος του δολοφόνου, όταν στέλνει τουλάχιστον 3 πολεμικά πλοία στην περιοχή και επιλέγει με αυτόν τον τρόπο να είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Στηρίζει με κάθε τρόπο τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, γιατί πέρα από τις φρεγάτες έχει τις βάσεις στη Σούδα, Ελευσίνα και στη Λάρισα, που αξιοποιούνται σαν ορμητήρια για να ξεκινάνε από εδώ πέρα στρατεύματα και εξοπλισμοί για την Ανατολική Μεσόγειο και την Παλαιστίνη. Έφτασε λοιπόν το σημείο η χώρα μας να μην ψηφίσει το ψήφισμα που καλούσε σε ανθρωπιστική εγχειρία στο Συμβούλιο του ΟΗΕ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς, από αυτό εδώ το σημείο στο άγαλμα του Βενιζέλου σήμερα, καλούμε τη χώρα μας να σταματήσει την εμπλοκή της στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, να επιστρέψει πίσω η φρεγάτα Ψαρά και τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή και να σταματήσει κάθε είδους πολιτική, στρατιωτική και οικονομική στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Έτσι κι αλλιώς, την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά και βλέπουμε ότι υπάρχουν λεφτά για να στηρίξουν τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, βλέπουμε στις σχολές μας ένα άλλο πρόσημο. Βλέπουμε η χρηματοδότηση να είναι για άλλη μια φορά χαμηλή, βλέπουμε να υπάρχουν κενά σε καθηγητές και την ίδια ώρα στα εργαστήριά μας, στους μηχανολόγους για παράδειγμα, έχει υπογράψει το τμήμα Συμβόλαιο Συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, όπου εκεί πέρα παράγει drone για να χρησιμοποιηθεί για τους επικίνδυνους σχεδιασμούς τους. Βλέπουμε την ένταση της επιχειρηματικής δράσης στα πανεπιστήμια, βλέπουμε τη σύντηση να μην είναι πλέον δωρεάν για τους φοιτητές, καθώς ο εργολάβος και η διοίκηση της Λέσχης διώχνουν φοιτητές από τη διανομή με πρόσχημα την κάρτα σύντησης, ενώ στην πραγματικότητα θέλουν να επιβάλλουν το αντίτιμο και να πληρώνουμε 60 ευρώ το μήνα για μια κάρτα σύντησης σε περίπτωση που δεν δικαιούμαστε τη δωρεάν. Τώρα με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και με τη χρησιμοποίηση του άρθρου 28, όπου με αυτόν τον τρόπο εντάσσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά ιδρύματα στον χώρο της εκπαίδευσης και καταλύουν πλέον τα πτυχία μας. Δεν έχουν τα πτυχία μας την ίδια αξία που είχαν στο παρελθόν, γιατί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο τα ιδιωτικά κολέγια ψάχνουν την πελατεία τους στους φοιτητές και στους μαθητές που αποκλείονται από την ΕΒΕ και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν θα αφήσουμε εμείς την επιχειρηματικότητα να έρθει εμπόδιο στις σπουδές μας και γι' αυτόν τον λόγο από εδώ πέρα, το άγαλμα Βενιζέλου, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, στεκόμαστε αλληλέγγυοι και στο λαό της Παλαιστίνης που αυτό το διάστημα δοκιμάζεται και θα φωνάξουμε πολύ δυνατά το σύνθημα «Τυχεία με αξία, δωρεάν σπουδές, αυτό είναι το σύγχρονο για τους φοιτητές». Ευχαριστώ πολύ.